Μια μεγάλη νίκη των αναπήρων της χώρας μοιάζει υπόσχεση που απέσπασε το δυναμικό μπλοκ διαδηλωτών αναπήρων από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Με το Μνημόνιο 3 προβλεπόντουσαν μεγάλες περικοπές στις αναπηρικές συντάξεις παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί να μην γίνει. Ωστόσο, οι 2.000 ανάπηροι που βρέθηκαν την Τετάρτη έξω από το Υπουργείο Οικονομικών ανάγκασαν τους κυβερνώντες να αλλάξουν γνώμη και να μην προχωρήσουν σε νέες περικοπές συντάξεων. Στις 28 του μηνός, Τετάρτη, προχθές, δηλαδή, κατεβήκαμε στην Αθήνα. Ένα λεωφορείο ξεκίνησε από εδώ και από την Καβάλα. Ήμασταν παρόντες σε αυτή την δυναμική κινητοποίηση στο Παναναπηρικό Συλλαλητήριο, όπου έξω από το Υπουργείο συγκεντρωθήκαμε πάνω από 2.000 άτομα από όλες τις αναπηρίες. Το ουσιαστικό είναι ότι η ηγεσία του Υπουργείου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας, τον Γιάννη τον Βαρδακαστάνη, όπου εκεί δόθηκαν οι απαραίτητες υποσχέσεις, διαπιστώθηκε εξ αρχής ότι υπάρχει λάθος ή αδικία, θέλετε, όπως θέλετε πείτε το, σχετικά με την απόφαση την οποία πάρθηκε σχετικά με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που στην ουσία η πράξη αυτή ακύρωνε την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου. Υποσχέθηκαν ότι μέχρι 15-20 Δεκεμβρίου θα βρεθεί η λύση μετά από κάποιες διαβουλεύσεις που θα γίνουν μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο. Όπως επίσης ότι δόθηκε η υπόσχεση ότι θα ξεκινήσει διάλογος μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου και της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, ώστε να μπορέσει να διευθετηθεί και το θέμα της εργασιακής εφεδρείας των ατόμων με αναπηρία που εργάζονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Όλες οι κινητοποιήσεις μας, όλες οι ενέργειες μας, όλες οι πρωτοβουλίες που αναλάβαμε είχαν στόχο να φέρουν αποτέλεσμα. Ασφαλώς γνωρίζουμε και γνωρίζουμε πολύ καλά τι βιώνει όλη η κοινωνία. Ασφαλώς γνωρίζουμε και νιώθουμε τι βιώνουν κοντινοί ή μακρινοί μας άνθρωποι που υφίστανται τις σκληρές και άδικες και βάρβαρες μειώσεις στα εισοδήματά τους, την ανεργία, τον πόνο της τεράστιας δυσκολίας. Εμείς, κυρίες και κύριοι συναδελφοί, έχουμε εντολή από εσάς και από όλους τους άλλους συναδέλφους και συναδέλφισες και συναγωνιστές σε όλη τη χώρα να μιλήσουμε για σας, για τα άτομα με αναπηρία, για τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, για τις οικογένειές τους. Για αυτούς έχουμε εντολή. Και αν αυτό που διεκδικούμε είναι εξαιρέσεις από τα μέτρα, αν αυτές οι εξαιρέσεις προστατεύουν λίγο ή περισσότερο το εισόδημα, τις παροχές, τη δυνατότητα, το κόστος διαβίωσης λόγω αναπηρίας να είναι λιγότερο, ναι, έχουμε υποχρέωση να διεκδικήσουμε και τις εξαιρέσεις. Θα ήθελα να ενημερώσω όλα τα άτομα με αναπηρία του νομού Καβάλας σχετικά με την ημέρα 3 Δεκέμβρη, που είναι Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Στην πλατεία Καπνεργάτη και 10 η ώρα το πρωί θα γίνει μία συνάντηση και μία εκδήλωση ενημερωτική σχετικά με τα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Θα υπάρχει περίπτερο όπου θα δίνουμε ενημερωτικά φυλάδια σε όλους τους διερχόμενους που θέλουν να ενημερωθούν, γιατί τα θέματα των ατόμων με αναπηρία πλέον έχουν ξεπεράσει τις δυνατότητές μας, γιατί συνεχώς βλέπουμε ότι παίρνονται νέα μέτρα και η αναπηρική οικογένεια βάλεται βάναυσα αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άρα όλοι στην κινητοποίηση, σε αυτήν την ενημερωτική εκδήλωση της 3 του Δεκέμβρη, θα είμαστε εκεί στην πλατεία Καπνεργάτη.